Ποιον εννοείται? Ο κύριος Ευσταθίου. Ο άλλος είναι ταμείας του εαυτού του. Όταν εννοείται, όταν λέτε, να πούμε εδώ στους τηλεθεατές μας ότι ο κύριος Φράγκος ήταν την περίοδο αυτή, το 97, μάλλον το 86 με 89, ήσασταν πολύ μέσα στα πράγματα. Ήμουνα διευθυντής του γραφείου του Υπουργού Άμυνας. Δηλαδή τι είναι ο υπουργού? Του κυρίου Χαραλαμπόπουλου. Να πούμε λοιπόν ότι ο κύριος Φράγκος είναι από τους ανθρώπους που ξέρει, είναι υποστράτηγος και ξέρει πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Όχι ως υποστράτηγος, ως ρεπόρτερ και ερευνητής. Ωραία. Αλλά ξέρει τα θέματα και από μέσα. Τα γνωρίζει. Τα ξέρω. Αν και τότε ήταν άλλη η σύνθεση της. Εντελώς διαφορετική. Δεν υπήρχε Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών. Μετά έγινε. Έχουμε λοιπόν, όταν εμβαρώνουμε, εννοούμε από τους μεγάλους, οι οποίοι ασχολούνται με το εμπόριο των όπλων στην Ελλάδα. Ο Κάντας ήταν τρίτος στην ιεραρχία στη Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών, στην ουσία ούτε πέμπτος. Διότι είχε μπει και την επινεύση και τη βοηθεία ενός μεγάλου προστάτη του για να έχει μια δουλίτσα. Δεν ήταν εκτελεστικό μέλος και ήταν του δώσουν κειμένα μπάρμπα. Και εξάλλου το λέει, πήγαινε και χτύπαγε και λέγω δεν θα πάρω, εκεί δεν θα πάρω. Και βέβαια η έκπληξη όλων είναι το δεν θα πάρω που θα περίμενετε εσείς να πει να πάρε 100.000 να του έρχονται 1,5 εκατομμύριο. Αυτό γινόταν διότι το ύψος της μίζας σε μερικές φορές ήταν δυσθεώρητο. Δεν μπορεί να φανταστεί ένα μυαλό κοινό πόσο έφτιανε μια μίζα. Σας λέω ότι η ταρίφα πάνω κάτω ήταν 3% και έφτιανε μέχρι 15%. Αν πάρουμε λοιπόν, λέω ένα νούμερο. Για ξαναπείτε το. Για ξαναπείτε το. Η καθιερωμένη ταρίφα ήταν 3%. Εάν λοιπόν σε μερικές περιπτώσεις έφτανε το 15%. 3%. Δηλαδή σε ένα εξοπλιστικό πρόγραμμα που έκανε ας πούμε 100 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Ναι. Ήταν από 3 έως 15. Ναι. Μίνιμουμ 3, maximum 15. Ναι, ναι, ναι. Σωστά τα λέω. Ήταν αυτό για όλους ή μοιραζόταν αυτό? Δηλαδή αν έπαιρνε ο Κάντας ας πούμε το 0,5% που έλεγε. Όχι, όχι. Ήταν, κοιτάξτε, όταν κόβεις την τούρτα, κόβεις ένα μεγάλο κομμάτι στον μεγάλο και τα άλλα τα μοιράζεις παρακάτω. Έτσι. Το 3% μπορεί να είναι και 3,5% για να πιάσει και τους άλλους. Αλλά το μεγάλα κομμάτια τα παίρνανε οι επικεφαλείς. Αυτά είναι καθαρά, ξεκάθαρα. Δηλαδή, κύριε Φράγκο, αν ο κύριος Κάντας πήρε ας πούμε 3 εκατομμύρια από τον κύριο Ευσταθίου.